Πάνω από 15 γέφυρες στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατέρευσαν από τις φωνικές πλημμύρες. Οι περισσότερες είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και κατασκευασμένες με προδιαγραφές που δεν ανταποκρίνονται στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Τα έργα συντήρησης και ανακατασκευής που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα σε ορισμένες από αυτές δεν αποδείχθηκαν ικανά να αποτρέψουν την καταστροφή. Η γέφυρα της παλιάς ελληνικής οδού, η οποία επισκευάστηκε πρόσφατα μετά τις πλημμύρες του Ιανουαρίου, όσον αφορά τη στατικότητά της, όσον αφορά τα πέδιλα και τις βάσεις της, και έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση η γέφυρα του Ξηριά στον Αλμυροβόλου, που μετρά πάνω από 50 χρόνια ζωής και κατέρευσε εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων. Πριν από ένα χρόνο είχαν ολοκληρωθεί έργα προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της στατικότητάς της που είχε δοκιμαστεί στην κακοκαιρία του Ιανού. Το τμήμα που συντηρήθηκε άντεξε, το υπόλοιπο όχι. Είναι ένα θέμα το ότι πρόσφατα επισκευάστηκε και έπεσε στην άκρη της, είναι ένα θέμα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς εγώ επίσημα να βγάλω οτιδήποτε συμπέρασμα. Είναι ότι εκεί που επισκευάστηκε δεν είχε ζητήματα, αλλά δεν ξέρω αυτή η επισκευή αν δημιούργησε πρόβλημα να πέσει το ανάγωμα πίσω και να πέσουν ίσως οι γέφυρες. Αντίστοιχη είναι η περίπτωση και στη γέφυρα της Διάβας στα Τρίκαλα, ένα τμήμα της οποίας κατέρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η γέφυρα της Διάβας είχε υποστεί μια ζημιά σε ένα βάθρο το 2016. Εκεί έγινε μια μελέτη για να γίνει επισκευή που στήχησε με προϋπολογισμό 4.800 και στήχησε με τη δημοβασία που έγινε γύρω στα 1.900. Το κομμάτι της γέφυρας που επισκευάστηκε έμεινε ανέγκυχτο από τις πλημμύρες, όχι όμως και οι υπόλοιπες κολόνες της. Τα δύο κομμάτια συν την κολόνα φύγανε και μπήκαν καινούργια. Αυτό δεν πειράχτηκε τώρα με το κατέβασμα που έγινε. Πειράχτηκαν τα δύο πρώτα βάθρα, καθίζαν κάτω. Γιατί αυτά δεν έχουν φρέα του μπασάλτ, δεν έχουν την καινούργια τεχνογνωσία. Αυτή η γέφυρα είναι εδώ και 40 χρόνια. Στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, οι γέφυρες, μικρές ή μεγάλες, που υπέστησαν ζημιές, ανέρχονται σε 28. Όλες παλιάς τεχνολογίας. Αστοχίες και παραλήψεις φέρνει στο φως και η περίπτωση της γέφυρας στο Μουζάκι, που κατέρευσε ως αποτέλεσμα των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τον ομό Καρδίτσας. Μπήκαν κάποιοι πάσαλοι υποστήριξης για να περάσουν τα μεγάλα φορτηγά που μεταφέρουν τις ανεμογεννήτριες. Δεν βγάλανε εγκαίρως, από ό,τι γνωρίζω, τους πασάλους, δημιουργήθηκε μια στένωση μεγαλύτερη στη γέφυρα, μειώθηκε η δυνατότητα απορροής και το νερό έφυγε αριστερά και δεξιά και απέκοψε, δεν κατέρευσε η γέφυρα, αλλά αποκόπηκαν οι προσβάσεις αριστερά και δεξιά. Παλιά γέφυρα, που εγώ ήμουν νομάρχης του 7-10, τη θεωρούσαμε τότε πολύ παλιά, και απλώς είναι ο τρόπος κατασκευής της που θέλει να τη χαλάσει από την αρχή. Δεν μπορεί να κάνει προσθήκη σε αυτή. Οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ισχύ των πλημμυρών με σεισμό πολλών Ρίχτερ. Γενικώς θα μπορούσα να παρομοιάσω την κατάσταση αυτή που έγινε και να σας μεταφέρω το ανάλογο με τους σεισμούς, σαν να είχαμε έναν 8,5 Ρίχτερ κάτω από τα θεμέλια μας. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι η φωνική κακοκαιρία Ντάνιελ πρέπει να αποτελέσει αφορμή για την αυστηροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.